Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ελένη Τσιαούση, είναι η πρώτη. Έχετε το λόγο από την έδρα. Επτά λεπτά, κυρία συνάδελφε. Ξεκινάτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υποψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητάμε σήμερα αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία για μια δικαιοκρατικά ορθή και δικαιοπολιτικά πρόσφορη μεταχείριση των φαινομένων της νεανικής παραβατικότητας εκ μέρους της πολιτείας, η οποία εξυγχρονίζει και συμπληρώνει τον νόμο 3189 του 2003. Εισάγει ρυθμίσεις οι οποίες είναι σε θετική κατεύθυνση αυτήν της υπιότερης ποινικής μεταχείρισης για τους ανηλίκους. Σαν μέλος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, που έχει εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και σαν κοινωνική λειτουργός με εμπειρία σε υποθέσεις νεανικής παραβατικότητας, δεν μπορώ να μην κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Διαβάζοντας δε και τις προτάσεις των πολιτών που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και αυτές του συνηγόρου για τα δικαιώματα του παιδιού, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι κάποιες προβλέψεις δεν είναι απόλυτα συμβατές με τη σύγχρονη πραγματικότητα και επιδέχονται βελτιώσεις. Οι επιστημονικές μελέτες στην Ελλάδα και διεθνώς έχουν αποδείξει ότι ο ποινικός σοφρονισμός ανηλίκων είναι ελάχιστα αποτελεσματικός ως προς τη μετέπειτα συμμόρφωσή τους, γεγονός που αποδεικνύεται και από την ιδιαίτερη υψηλή υποτροπή των νέων στους οποίους επιβάλλεται ο εγκλισμός. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών και Ποινικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 80%. Δηλαδή, αν σκεφτούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το Μάρτιο του 2010 υπήρχαν 514 παιδιά στις φυλακές, τότε ξέρουμε εκ των προτέρων ότι τα 412 από αυτά θα επιστρέψουν σε αυτές. Η επισκόπηση στα αρχεία των ανηλίκων κρατουμένων δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους καταδικάζεται σε φυλάκιση για αδικήματα που κινούνται στο πεδίο της ελαφράς εγκληματικότητας, κλοπές, χρήση ουσιών κλπ. Ή αποτελούν μη νόμιμους μετανάστες που καταδικάζονται σε εγκλισμό υπό τη μορφή της διοικητικής κράτησης έως ότου αποφασιστεί η απέλασή τους. Η ενδεχόμενη υπερβολική προσφυγή στα ποινικά μέσα και η επιβολή κατασταλτικών ποινών έχει καταστροφικές στιγματικές συνέπειες για τα άτομα νεαρής ηλικίας που ακόμα διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Η συνεχής επανατροφοδότηση και η επαναλαμβανόμενη ανακύκλωση του πληθυσμού των φυλακών αποδεικνύουν ότι οι φυλακές λειτουργούν στους ανήλικους ως σχολεία διαφόρων βαθμίδων εκμάθησης και βελτίωσης των τεχνικών του εγκλήματος. Πριν λοιπόν η πολιτεία ασχοληθεί με την επανένταξη των παραβατικών ανηλίκων, θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους και μεθόδους για να μην βρεθούν οι ανήλικοι σε καταστάσεις παραβατικότητας. Πρέπει να υιοθετήσουμε θεσμούς εξωιδρυματικής πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτά θα είναι προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, ημιελεύθερης διαβίωσης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά κοινωνικά προγράμματα. Θα δημιουργήσουμε μονάδες μέρημνας και ξενώνες φιλοξενίας. Θα βγάλουμε από την αυθαλήνη και θα εξυγχρονίσουμε το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχει ήδη σε ανεπτυγμένα κράτη πρόνοιας και έχουν προταθεί από Έλληνες εξειδικευμένους επιστήμονες. Πολιτική βούληση χρειάζεται και χρήματα φυσικά. Όμως η επένδυση στους νέους είναι και η μόνη σίγουρη επένδυση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ανήλικος θα πρέπει να περνάει το κατόφλι των φυλακών. Και ας το κάνει από τα 16, όχι από τα 15. Αυτή είναι η ηλικία που σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της ψυχολογίας αρχίζει το στάδιο της ψυχοκοινωνικής ωριμότητας. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιβολή ποινικού σοφρονισμού θα αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Ξεχωριστή μέρημνα δε πρέπει να υπάρχει για τους ανήλικους παραβάτες με ψυχικές διαταραχές, νοητική υστέρηση ή τους τοξικοεξαρτώμενους έφηβους. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, ένας νέος 13 ετών που βιάζει σίγουρα δεν είναι το φυσιολογικό παιδί. Κάποια προβλήματα υπάρχουν από πίσω. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου και στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων. Πρόκειται για μια υπηρεσία που δεν ανταποκρίθηκε με πληρότητα και με επιτυχία στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ενώ θα μπορούσε να προσφέρει σπουδαίο έργο
αν είχε το απαραίτητο προσωπικό και τους απαραίτητους πόρους φυσικά. Δεν ήταν τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έφταιγαν, ούτε και οι ασαφείς αρμοδιότητες. Οπωσδήποτε όμως οι αλλαγές είναι προς τη θετική κατεύθυνση και οι προσθήκες. Μου δημιουργεί έναν προβληματισμό η πρόθεση σύστασης ενός νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε περίοδο οικονομικής κρίσης και συγχώνευσης και κατάργησης οργανισμών του δημόσιου τομέα. Σκεφτόμενοι όμως ότι, όπως προείπα, η επένδυση στους νέους είναι η μόνη σίγουρη επένδυση, είμαι βέβαιη πως το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο θα βοηθήσει στο συντονισμό όλων των φορέων για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της παραβατικότητας των ανηλίκων και θα στηρίξει το Υπουργείο ώστε να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους εκείνες για να πράττει το καλύτερο για αυτά τα παιδιά που σίγουρα όταν γεννήθηκαν δεν έγραφε στο μέτωπό τους «Είμαι εγκληματίας». Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, σε όσα σημεία του νομοσχεδίου υπάρχει αναφορά στον όρο εγκληματικότητα ανηλίκων να αντικατασταθεί με την ορθή επιστημονικά αναφορά του όρου παραβατικότητα ανηλίκων. Στηρίζω το νομοσχέδιο και καλώ και όλους τους συναδέλφους να το στηρίξουν, κάνοντας μια έκκληση στην κυβέρνηση. Βάλτε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Μαζί με τις αλλαγές που προωθούνται στην εκπαίδευση, με κατάλληλα προγράμματα, με αυτά τα στελέχη μαζί θα βοηθήσει ώστε να έχουμε ασύγκριτα λιγότερους νέους τοξικομανείς, λιγότερα παιδιά θύματα, πιο σταθερές οικογένειες. Θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη, κοινωνικά και οικονομικά, αφού η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από τη θεραπεία. Και σίγουρα θα έχουμε πιο ευτυχισμένα και συνειδητοποιημένα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στην κυρία Ελένη.